μέσα σε κάθε σου αυλή, μέσα σε κάθε χέρι. Μοσχοβολάει για σέμι, φωλιάζει περιστέρι. Καλαμαριά, καλαμαριά, λεβέντες μεγαλώνεις, κι όταν κλέπτουν και τραγουδούν ως τα άστρα σ' υψηλώνεις. Κι όταν κλέπτουν και τραγουδούν ως τα άστρα σ' υψηλώνεις. Η περιοχή που σήμερα ονομάζουμε Καλαμαριά έχει μια πανάρχια ιστορία. Η ζωή στην περιοχή αυτή άνθησε πριν καν ιδρυθεί η Θεσσαλονίκη από τον Κάσανδρο το 315 π.Χ. Συγκεκριμένα, στο ακροτήρι του Δήμου Καλαμαριάς, το γνωστό Καραμπουρνάκι, οι αρχαιολογικές ανασκαφές και έρευνες που πρόσφατα ξανάρχισαν αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός προϊστορικού οικισμού. Ο οικισμός αυτός γνώρισε μεγάλη ακμή το 5ο αιώνα π.Χ., αφού από τα ευρήματα αποδεικνύεται η επικοινωνία του με τον Μυκηναϊκό πολιτισμό, την Αττική, την Ιωνία και τα νησιά του Αιγαίου. Αντικρουόμενες είναι οι απόψεις των αρχαιολόγων σχετικά με το αν το Καραμπουρνάκι ταυτίζεται με την αρχαία Θέρμη ή αν υπήρξε το Επίνιο, το εμπορικό της λιμάνι. Το τοπονύμιο Καλαμαριά πρωτοεμφανίζεται το έτος 1083 σε έγγραφο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος και αναφέρεται στην νοτιοανατολική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η ονομασία Καλαμαριά πιθανότατα προήλθε από την παράφραση του όρου «Καλή μεριά», ωραία μέρη, ωραίοι τόποι. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το ότι σε πολλές αναφορές η Καλαμαριά περιγράφεται ως ο τόπος με την πλούσια βλάστηση, τους έφορους αγρούς, την αυθονία καρπών, αμπελώνων και λουλουδιών. Μια άλλη εκδοχή υποστηρίζει ότι το όνομα είναι παράγωγο των λέξεων σκάλα μεριά. Σκάλα ήταν ο βυζαντινός ναύσταθμος που υπήρχε στην περιοχή του Μικρού Εμβόλου και προστάτευε την είσοδο του Θερμαϊκού κόλπου από τις επιδρομές των Αράβων πειρατών μέχρι τον 10ο αιώνα. Καλαμαριά πριν από το 1920 ήταν σχεδόν ακατοίκητη. Ορισμένες επαύλες είχαν χτιστεί στην αρχή της οδού Αλατίνη, τη σημερινή Θεμιστοκλέου Σοφούλη, σαν τελευταία επέκταση της συνοικίας των εξοχών κατά μήκος της οδού Βασιλίσσης Όλγας. Το στρατόπεδο κόντρα στο Καραμπουρνάκι όμως ήδη λειτουργούσε. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα συμμαχικά στρατεύματα, κυρίως αγγλικά και γαλλικά, είχαν εγκατασταθεί στο σημερινό κέντρο της Καλαμαριάς σε διάφορα ξύλινα παραπήγματα που έχτισαν οι στρατιώτες. Όταν έφυγαν τα στρατεύματα, έμειναν τα παραβήγματα που θα γίνονταν η γνωστή θάλαμη της Καλαμαριάς. Η υπόλοιπη έκταση ήταν χωράφια, κυρίως των κατοίκων της Πηλαίας. Από το 1918 άρχισαν να φτάνουν στην περιοχή της Καλαμαριάς πρόσφυγες από τον Κάυκασο και την Νότια Ρωσία, ειδικά από την περιοχή του Κάς. Έρχονταν κατά χιλιάδες, με ελάχιστα υπάρχοντα, εξαντλημένοι και προσβεβλημένοι από διάφορες αρρώστιες. Στην παραλία της Καλαμαριάς περνούσαν από το γνωστό απολυμαντήριο και στεγάζονταν στους θαλάμους που είχαν αφήσει τα συμμαχικά στρατεύματα, όπως επίσης και σε σκηνές. Η θνησιμότητα ήταν πολύ μεγάλη. Και γενικά οι συνθήκες ζωής τους σκληρές και άθλιες. Πολλοί εγκαταστάθηκαν στη συνέχεια σε χωριά, στο εσωτερικό της Μακεδονίας, αλλά πολλοί επίσης έμειναν στην Καλαμαριά. Το 1922, ο Κεμάλ Ατατούρκ νίκησε τον ελληνικό στρατό στα βάθη της Καπαδοκίας. Ακολούθησε η επέλαση του τουρκικού στρατού μέχρι τα μικρασιατικά παράλια και η εξόντωση χιλιάδων Ελλήνων. Η μόνη σωτηρία ήταν η φυγή στην Ελλάδα, με όποιον τρόπο μπορούσε ο καθένας. Καταστράφηκαν συνοικίες και χωριά, εγκαταλείφθηκαν περιουσίες, διασκορπίστηκαν οικογένειες. Και ήρθαν στην Ελλάδα όσοι επιβίωσαν, πάνω από 1.200.000 ψυχές. Στις 30 Ιανουαρίου 1923, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, υπογράφηκε η Σύμβαση Ανταλλαγής Πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, με την οποία οι Έλληνες της Μικράς Ασίας ξεριζώθηκαν οριστικά και επίσημα από τις εστίες τους.
Πριν όμως από τότε, η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων ήδη είχε καταφύγει στην Ελλάδα και μόνο μια μικρή μερίδα μπόρεσε να μεταφερθεί κάτω από πιο ήρεμες συνθήκες. Το κύριο λιμάνι υποδοχής των προσφύγων ήταν η Θεσσαλονίκη, που δίκαια αποκαλείται πρωτεύουσα των προσφύγων. Και στη Θεσσαλονίκη, οι περισσότεροι αποβιβάζονταν και συγκεντρώνονταν αρχικά στην Καλαμαριά, η οποία γίνεται ο πολυπληθέστερος προσφυγικός συνοικισμός, μια πραγματική προσφυγομάνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μακεδονία είχε μόλις πριν από 10 χρόνια απελευθερωθεί, ύστερα από 400 σχεδόν χρόνια Οθωμανικής κατοχής. Οι πρόσφυγες της Καλαμαριάς, με επικρατέστερο το ποντιακό στοιχείο, είχαν να αντιμετωπίσουν την πείνα, τις στερήσεις, την ανεργία, αλλά και τις αρρώστιες, κυρίως ελονοσία, που μαζί με τις κακουχίες τους θέριζαν. Η δυσκολία της προσαρμογής στην καινούργια πατρίδα μεγάλη. Αλλά ακόμη μεγαλύτερο το πείσμα τους, η δύναμη και το πάθος για ένα καινούργιο ξεκίνημα, μια νέα ζωή. Σε μια προφορική μαρτυρία της διαλεχτής Μεντεκίδου, γεννημένη στην Τραπεζούντα το 1913, η οποία ήρθε στην Καλαμαριά το 1923, ακούμε. Εδώ μας έφεραν στην αρχή στο Καραμπουρνάκι, στο απολυμαντήριο. Μας είχαν για 6 μήνες στην Κωνσταντινούπολη, κλεισμένο σε καραντίνα. Την πρωτοχρονιά, κατάφεραν κρυφά κάτι μεγάλα παιδιά να πάνε για κάλαντα. Πήγαν να ψάλουν σε πλούσιο Κωνσταντινοπολίτη και είπαν τα κάλαντα. Αλλά τα είπαν στο προσφυγικό. Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά, χρόνια πολλά να ζείτε. Μα και τα αδέρφια τα φτωχά, να μην τα λησμονείτε. Αφήσανε τα σπίτια τους στην πατρική τους χώρα, και άλλα στον δρόμο πέθαναν, και άλλα πεθαίνουν τώρα. Για αυτά τα αδέλφια δώστε μας κι εσείς τον όβολό σας, και ευλογία του Θεού να μπει στα αρχοντικό σας. Το πήγαιναν με τη λύρα. Νυποθύμησε η νοικοκυρά του σπιτιού από τη συγκίνηση. Η Καλαμαριά αποτέλεσε το μεγαλύτερο συνοικισμό της περιοχής και ένα από τους παλαιότερους της πόλης. Ανεγέρθηκε από κρατικούς φορείς και συγκέντρωνε το 1933 7.000 κατοίκους, 1.303 οικογένειες δηλαδή, πρόσφυγες από όλα τα μέρη, με πλειονότητα ποντίους. Αρχικό πυρήνα του συνοικισμού αποτέλεσαν οι εγκαταστάσεις του παλιού Αγγλικού Συμμαχικού Στρατοπέδου. Μοναδικές άλλωστε εγκαταστάσεις στην τότε έρημη περιοχή. Η ετήσια έκθεση της Αμερικανικής Επιτροπής Περίθαλψης στην Ελλάδα το 1923 μας δίνει μια μοναδική περιγραφή αυτού του καταβλισμού, που τα πρώτα χρόνια στέγαζε 10.000 πρόσφυγες στους 150 ξύλινους θαλάμους του. Το έτος εκείνο, 6.000 άτομα από τον Κάυκασο και τη Μαύρη Θάλασσα βρίσκονταν εδώ για 3 χρόνια. Άλλοι 4.000, κατά πλειονότητα αγρότες, είχαν φτάσει πριν από 3 ή 4 μήνες από την Κωνσταντινούπολη, τη Βηρητό και την Παλιά Ελλάδα και πρόκειτο να διακινηθούν σταδιακά σε χωριά. Η θάλαμη και ο άβλιος χώρος ήταν καθαροί και οι πρόσφυγες κοιμούνταν σε χαλιά ή κουβέρτες στο πάτωμα. Υπήρχαν πολυάριθμοι σχήρες και παιδιά που ζητίζονταν από το κράτος και τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό. Με τα σιλεδιό, Μετά τη διανομή τον πρώτο καιρό σε σκηνές και θαλάμους, από το 1926 και ύστερα ξεκινάει η διανομή των οικοπαίδων και η κατασκευή των πρώτων σπιτιών. Τα περισσότερα παράγγει στην αρχή, με τη βοήθεια της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων και της Κοινωνικής Πρόνοιας. Με την υποστήριξη των στεγαστικών προγραμμάτων από δημόσιους φορείς και τους κόπους των προσφύγων, τη θέση των θαλάμων άρχισε να παίρνουν σταδιακά οι συνοικισμοί. Όλη η περιοχή, από το Αλατίνι μέχρι τη Νέα Κρίνη, γέμισε μικρά σπίτια με αυλές, χωματόδρομους και αλάνες. Καθώς οι πρόσφυγες συνήθιζαν σταδιακά τη νέα τους πατρίδα, άρχιζε κάθε συνοικία να αποκτά τη δική της όψη, τον δικό της ρυθμό ζωής, μια ξεχωριστή αίσθηση της γειτονιάς. Έτσι δημιουργήθηκε η Καλαμαριά, από προσφυγικούς συνοικισμούς. Οι προσφυγικοί οικισμοί στέγαζαν κατά τεκμήριο ομοιογενείς πληθυσμούς, που έρχονταν πρόσφυγες από διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας και του Εύξεινου Πόντου. Στους περισσότερους από αυτούς τους οικισμούς, οι στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων καλύφθηκαν με ομοιόμορφα σπίτια, μονοκατοικίες, αλλά κάποτε και διόρφες πολυκατοικίες που διανεμήθηκαν σε αυτούς. Η υποδομή των συνοικισμών της Καλαμαριάς και οι δυνατότητες επικοινωνίας με τη Θεσσαλονίκη επέτειναν την υποβάθμιση και την απομόνωση των προσφύγων. Οι λασπωμένοι δρόμοι, τα τσαμούρια όπως τα ονόμασαν οι πόντοι της περιοχής, οι δυσκολίες της συντροδότησης, ο ανεπαρκής φωτισμός και η έλλειψη συχνής επικοινωνίας ταλαιπωρούσαν τους καλαμαριώτες ακόμη και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έργα βελτιωτικά αναφέρονται από πολλές πηγές, αλλά σύμφωνα με τις αναμνήσεις των καλαμαριωτών δεν ήταν αρκετά για να αλλάξουν ριζικά τις συνθήκες της περιοχής.
Οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες για ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμό και ολοκληρωμένα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης θα άρχιζαν στη δεκαετία του 1950. Σε μια προφορική μαρτυρία της Ιουλίας Καζατζίδου, που γεννήθηκε στην ημέρα του Πόντου του 1918 και ήρθε στην Καλαμαριά το 1922, ακούμε. Δρόμοι? Δεν υπήρχε δρόμος. Όλα ήταν λάσπη. Χωράφια ήταν αυτά. Θυμάμαι μικρή ήμουνα και κολούσε το παπουτσάκι μου στη λάσπη και η μητέρα μου με έπαιρνε αγκαλιά και με πήγαινε σχολείο. Οι δρόμοι αρχίσαν να γίνονται επί Δημαρχίας Καρατζά. Σε μια προφορική μαρτυρία του Παναγιώτη Ευθυμιάδη, που γεννήθηκε στη Τραπεζούντα το 1918 και ήρθε στην Καλαμαριά το 1923, ακούμε. Λάσπη μέχρι το γόνατο. Ούτε παπούτσια μας έμεναν, ούτε τίποτα. Φυσικά δεν είχαμε παπούτσια. Πηγαίναμε κάτω. Ήταν κάτι Εβραίοι, μπάλων παλιά παπούτσια και δίναμε 20 με 50 δραχμές και παίρναμε παπούτσια. Τα φορούσαμε δύο μέρες και φεύγανε από τα πόδια μας. Σε μια προφορική μαρτυρία της Παρθένας Τελίδου Ελευθεριάδου, που γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 1910 και ήρθε στην Καλαμαριά το 1923, ακούμε. Νερό δεν είχε. Το νερό ήταν το κυριότερο. Πηγαίναμε με τη σειρά μας και το νερό στο μεσημέρι κοβότανε. Και εκεί να έβλεπες μαλλιοτραβήγματα. Είχε κάτι βρύσες και εκείνες μέχρι το μεσημέρι, αλλά ο κόσμος ήταν πολλής. Η ώρα 12 κοβόταν όλη η γειτονιά. Και συνήθως οι άντρες πήγαιναν να δουλεύουν. Οι γυναίκες μαλλιοτραβιούνταν εκεί πέρα. Όποια ήταν η πιο καπάτσα, η μια την άλλη έδερνε. Ύστερα την άλλη μέρα, άμα πηγαίναμε στη Βρύση και δεν λέγαμε καλημέρα, λέγανε «Τις Βρύσεις τα λόγια, στο σπίτι δεν θα πάνε. Εδώ θα μένουνε». Αργότερα, μετά το 1950, προσθέθηκαν στο Δήμο Καλαμαριάς και άλλοι οικισμοί που δημιουργήθηκαν με αυτοστέγαση, όπως είναι η Κρίνη, ή αυτογενείς, όπως η Κηφισιά, καθώς και συγκροτήματα οργανωμένης δόμησης εργατικών κατοικιών, όπως ο Φίνικας. Ένας από τους προσφυγικούς συνοικισμούς της Καλαμαριάς είναι η Αρετσού, η Ρίσιο, και αν θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς και να ανατρέξουμε στις πηγές, Ρίσιο των Αλιαίων, σαν τη διαστολή με το αγροτικό Ρίσιο που δημιουργήθηκε στην περιοχή του Σέδες. Σε μια χώρα κατεστραμμένη οικονομικά από τον πόλεμο, με τη φτώχεια να μαστίζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ντόπιου πληθυσμού, οι πρόσφυγες έμεναν στην ανεργία και την υποαπασχόληση ή αναγκάζονταν να κάνουν τις πιο βαριές χειρονακτικές και παρακατιανές εργασίες. Η μικρασιατική καταστροφή στέρισε πολλές οικογένειες από τους άντρες τους. Έτσι, η φοβερή εξαθλίωση ανάγκασε πολλές γυναίκες να αναλάβουν εργασία και τη θέση του προστάτη της οικογένειας, αλλάζοντας παράλληλα τον κοινωνικό τους ρόλο. Από την άλλη, εντονότατο είναι το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Μια ολόκληρη γενιά οδηγήθηκε στον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης, μακριά από τη στοιχειώδη μόρφωση και ξενισιά της ηλικίας. Πέρα από την πλειοψηφία των καλαμαριωτών, που εργάζονταν στη Θεσσαλονίκη, μέσα στους συνοικισμούς της Καλαμαριάς υπήρχε και μια τοπική κίνηση από μικρά καταστήματα διαφόρων ειδών, πλανόδιους πολιτές, μικροεργαστήρια και οικοτεχνίες. Οι κάτοικοι των παραλιακών συνοικισμών έβρισκαν μια ακόμη διέξοδο στα επαγγέλματα, τα σχετικά με τη θάλασσα, ως ναυτικοί, ναυπηγοί και ψαράδες. Σε μια προφορική μαρτυρία του Παναγιώτη Ευθυμιάδη, που γεννήθηκε στη Τραπεζούντα το 1918 και ήρθε στην Καλαμαριά το 1923, ακούμε. Πήγα μέχρι Δευτέρα γυμνασίου. Μετά δεν είχα δυνάμεις. Έπρεπε να έχουμε και πάσα. Τα πάσα δεν ήταν ακριβά. 15 δραχμές εκείνο τον καιρό να πας και να έρθεις στο τρίμηνο. Πηγαίναμε λοιπόν με τα πόδια. Ύστερα δεν μπορούσα. Σταμάτησα. Άλλοι που είχαν χρήματα σπουδάσανε. Μετά αναγκάστηκα να μπω σε μια τέχνη. Πήγα λουστραδόρος. Άρχισα να δουλεύω. Ακόμη και όταν κατοικούσαν σε σκηνές, οι πρόσφυγες φρόντιζαν να εξασφαλίζουν κάποια εκπαίδευση για τα παιδιά τους. Φυσικά, το πρώτο σχολείο που δημιουργήθηκε στην Καλαμαριά λειτουργούσε σε παράγκα, για να εγκατασταθεί περίπου το 1925 σε θάλαμο που έγινε γνωστός ως το Κόκκινο Σχολείο. Από το 1930 λειτουργήσε στον χώρο του σημερινού Δημαρχείου, όπου βρισκόταν μέχρι το 1994. Το 1927 δημιουργήθηκε σχολείο για τους παραλιακούς συνοικισμούς στα σύνορα ανάμεσα στο Κουρί και στην Αρετσού. Από το 1924 έως το 1940 λειτουργούσε στη σημερινή οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη το τμήμα των Φιλέων του Κολεγίου Ανατόλια, στο οποίο ωστόσο δεν συμμετείχαν μαθήτριες από την Καλαμαριά. Το 1937 δημιουργήθηκε ένα ακόμη δημοτικό σχολείο στο Καραμπουρνάκι. Λίγοι μαθητές, όσοι μπορούσαν να πληρώσουν τα δίδακτρα, έπαιρναν το δρόμο για τα γυμνάσια της Θεσσαλονίκης,
ελπίζοντας με τη μόρφωση να βρουν διέξοδο από τη φτώχεια. Βέβαια, οι κάτοικοι όλων των συνοικισμών της Καλαμαριάς θεωρούσαν την ίδρυση εκκλησίας ως μία από τις βασικότερες ανάγκες τους. Από την αρχή κιόλας που κατέφθασαν στην περιοχή της Καλαμαριάς, χρησιμοποιούσαν πρόχειρα παραπήγματα, μέσα στα οποία αναπόθεταν ιερά κοιμήλια, όπως εικόνες και ιερά σκεύη που είχαν φέρει από τις πατρίδες τους. Έτσι, τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία μιας ενορίας. Από τις πρώτες και σημαντικότερες εκκλησίες που ανοικοδομήθηκαν είναι και ο ιερός ναός της Μεταμορφώσεως στο κέντρο της Καλαμαριάς, του οποίου μεγαλοπρέπεια θεωρήθηκε πως αποτελούσε πρόκληση για τους πρόσφυγες που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες. Η απάντηση της δωρήτριας του ναού υπήρξε προφητική. Εμείς δεν χτίζουμε μια εκκλησία για τα πανάθλια και δύσκολα αυτά χρόνια, αλλά για το όραμα μιας νέας εποχής, για να εμπνεύσουμε τον κόσμο μας ότι τα βάσανα θα περάσουν και ότι θα έρθουν μέρες που ο συνοικισμός της Καλαμαριάς θα είναι υπόδειγμα. Και τότε η εκκλησία αυτή θα είναι άξια της πρόοδου της. Η καθημερινή ζωή των Καλαμαριωτών ήταν πολύ διαφορετική από τα σημερινά δεδομένα. Πέρα από τη δυστυχία της προσφυγιάς και τον αγώνα για την επιβίωση, οι κάτοικοι έβρισκαν τον χρόνο για τη φροντίδα του σπιτιού, φιλικές συναντήσεις και διασκέδαση. Στο λιγοστό ελεύθερό τους χρόνο, οι άντρες συναντιόνταν στα καφενεία και οι γυναίκες με τα αργόχειρά τους στις γειτονιές και στις αυλές των σπιτιών. Συχνά με χιούμορ και σπανιότερα με γλέντια στις εξοχές της Καλαμαριάς, εκδρομές στη Γεωργική Σχολή, βόλτες, βαρκάδες και καρναβάλια, οι πρόσφυγες ξόρκιζαν τη σκληρή καθημερινότητα, ξεπερνούσαν τις διαφορές της καταγωγής τους και ανέπτυσαν βαθείς και δυνατούς δεσμούς. Αυτός ο τρόπος ζωής και φυσικά η απομόνωση σε ένα συνοικισμό αμιγώς προσφυγικό κράτησε ζωντανές τις διαλέκτους, τα έθιμα, τις μουσικές και τους χορούς των πατρίδων τους και ευνόησε τη μετάδοσή τους στη δεύτερη προσφυγική γενιά. Να χορταίνανε τα γόρια, τα παιδιά. Στο πρώτο διάστημα της άφηξής τους, απομονωμένοι στην Καλαμαριά, οι πρόσφυγες δεν είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν ντόπιους Θεσσαλονικής. Η μοναδική σχεδόν επαφή ανάμεσα στα δύο πληθυσμιακά στοιχεία γινόταν με την κάθοδο των προσφύγων στην πόλη για εργασία. Ο φόβος των ντόπιων για τον πρόσφυγα, τον οποίο θεωρούσαν ξένο, και για τον ανταγωνισμό μαζί του σε μια Ελλάδα που ήδη βρισκόταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, συχνά οδηγούσε σε απάνθρωπες συμπεριφορές. Σε πολλές περιπτώσεις, η διαφορετική γλώσσα και οι διαφορετικές συνήθειες των προσφύγων, καθώς και η προέλευσή τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποτελούσαν πρόσχημα για την περιφρόνηση του νέου πληθυσμού. Οι στίχοι ενός τραγουδιού του Μεσοπολέμου περιγράφουν χαρακτηριστικά. Κάποτε γιος παντρεύτηκε και πήρε προσφυγοπούλα. Σαν το μάθε η πεθερά, δυο φίδια τηγανίζει. Έλα μωρή να φας φαΐ, ψάρια τηγανισμένα. Προσφυγοπούλα, σε κλέν τα μάτια μου. Οι πολιτιστικές διαφορές και η περιθωριοποίηση αυτή συντέλεσαν στην ανάπτυξη προκαταλήψεων και στους ίδιους τους πρόσφυγες. Ωστόσο, δεν λείπουν παραδείγματα φιλικής υποδοχής και υποστήριξης από τους Θεσσαλονικείς στους νέους συμπολίτες τους. Με την πάροδο του χρόνου, το αίσθημα αντιπαλότητας μειώνεται και σταδιακά αρχίζει η προσέγγιση. Η κοινή εμπειρία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της κατοχής και της εθνικής αντίστασης θα είναι ο παράγοντας που θα μειώσει έντονα τις αποστάσεις ανάμεσα σε πρόσφυγες και γηγενείς. Οι κάτοικοι της Καλαμαριάς, έχοντας ζήσει την εμπειρία της προσφυγιάς, γνώριζαν τη σκληρή πραγματικότητα της βίαιης εγκατάλειψης των προγονικών τους εστιών και μετά από τα δύσκολα και επίπονα χρόνια της εγκατάστασης, οι συνθήκες διαβίωσής τους είχαν αρχίσει να ομαλοποιούνται, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Η εμπόλεμη αυτή σύγκρουση επέβαλε νέες ανάγκες και ανέτρεψε το σκηνικό της καθημερινότητάς τους δραματικά. Τα άρευνα λοιπόν μέλη των οικογενειών, που πληρούσαν τις ηλικιακές προϋποθέσεις, κλήθηκαν να στρατευθούν, ενώ ο υπόλοιπος λαός συνέβαλε στην προσπάθεια, είτε συγκεντρώνοντας διάφορα είδη και μεταφέροντάς τα στην εκκλησία της Μεταμορφώσεως, είτε πλέκοντας ρουχισμό για τους γενναίους στρατιώτας. Ο άμαχος πληθυσμός έπρεπε παράλληλα να προστατευτεί από τις καταστροφές που προξενούσαν οι εχθρικοί βομβαρδισμοί. Μάλιστα, Καλαμαριά θεωρούνταν από τις πιο επικίνδυνες περιοχές, καθώς αυτήν υπήρχαν στρατιωτικοί στόχοι για τις εχθρικές δυνάμεις, όπως ήταν το αεροδρόμιο της Μίκρας, στα όρια του συνοικισμού της Νέας Κρίνης,
το στρατόπεδο Κόντρα, όπου ήταν η έδρα του Συντάγματος Αντιαεροπορικού Πυροβολικού και το Τάγμα των Τηλεγραφητών. Η Ιταλική αεροπορία προκάλεσε πολλά ανθρώπινα θύματα, καθώς και την κατάρρευση προσφυγικών οικειών, γεγονότα για τα οποία οι καλαμαριώτες ήταν αμυδρά προετοιμασμένοι λόγω της έλλειψης καταφυγίων. Αν όμως ο άμαχος αυτός πληθυσμός είχε αναζητήσει επιτυχώς τρόπους επιβίωσης κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο, με την έναρξη της γερμανικής επίθεσης τα πάντα κατέρευσαν εξαιτίας της ταχείας αποσάθρωσης των μηχανισμών αρρωγής. Οπότε, στις 6 Απριλίου του 1941, τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ελλάδα και στις 9 Απριλίου τα θωρακισμένες μονάδες εισήλθαν στη Θεσσαλονίκη. Η έλευση και η εγκατάσταση των γερμανικών στρατευμάτων διαφοροποίησαν δραστικά την ένταση των προβλημάτων που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι, με πρώτο στην κλίμακα τον ανεπαδιασμό με τρόφιμα. Μάλιστα, ήδη από τους πρώτους μήνες της κατοχής παρατηρήθηκε μεγάλη έλλειψη τροφίμων. Επιπλέον, τα περιοριστικά μέτρα των Γερμανών κατέστησαν τις συνθήκες διαβίωσης ακόμα πιο δύσκολες, καθώς πολλοί κάτοικοι της Καλαμαριάς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, υπήρξε αυξημένη εγκληματικότητα, συγκεκριμένα σημειώνονται πολλά κρούσματα κλοπών ή άλλων ανάλογων παραβατικών πράξεων. Είναι πλέον αναμφισβήτητο πως η Καλαμαριά δεν δέχτηκε χτύπημα αδύναμα από τη γερμανική κατοχή. Το 1944, τελευταίο έτος της κατοχής, η Θεσσαλονίκη και ολόκληρη η Ελλάδα βιώνουν άγρια τρομοκρατία από τους γερμανούς κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες. Επιδρομές σε συνοικίες της πόλης και μπλόκα στις γειτονιές είναι η φοβερή καθημερινή πραγματικότητα και οι εκτελέσεις Ελλήνων αγωνιστών της ελευθερίας αλλά και αθώων πολιτών διαδέχονται η μία την άλλη. Ιδιαίτερα μετά την απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ στη Γερμανία στις 20 Ιουλίου 1944, οι Γερμανοί γίνονται περισσότερο βάρβαροι κατά των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, όπου η εθνική αντίσταση είχε φουντώσει. Και επειδή δεν μπορούσαν να πλήξουν τα ένοπλα αντάρτικα τμήματα, άρχισαν να χτυπούν αδιακρίτως φύλου και ηλικίας αόπλους και αδύναμους πολίτες. Στις 13 Αυγούστου 1944, λοιπόν, ημέρα Κυριακή το πρωί, οι κατακτητές κάνουν μπλόκο στην Καλαμαριά, συλλαμβάνουν 13 αθώους πολίτες και τους εκτελούν με τη δικαιολογία ότι ήταν μέλη αντιστασιακών οργανώσεων. Ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα μπορεί κανείς να πει πως ξεκίνησε επίσημα με την επίθεση ομάδας πρώην ανταρτών του Ελλάς υπό την ηγεσία του καπετάνη Ψηλάντη στο σταθμό χωροφυλακής Λιτοχώρου Πιερίας τη νύχτα της 30ης Μαρτίου 1946, παραμονή των εκλογών με σκοπό την απελευθέρωση ελασιτών και αμυτών κρατουμένων. Ωστόσο, οι επαρχές της εμφύλιας διαταραχής εντοπίζονται ήδη από το έτος 1943, όπου εκδηλώθηκαν οι πρώτες συγκρούσεις μεταξύ Ελλάς, στρατιωτικού σκέλους του ΕΑΜ και των ταγματών ασφαλείας. Ευτυχώς, στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαριά, η ανάληψη των δημοτικών και αστυνομικών αρχών από το ΕΑΜ και η παράλληλη εγκατάσταση βρετανικών και ινδικών στρατευμάτων στα στρατόπεδα της πόλης, μεταξύ αυτών και του Κόδρα, δεν οδήγησε σε αιματοχυσία παρόμοια με αυτή της υπόλοιπης χώρας, καθώς υπήρχε αυτοσυγκράτηση και από τις δύο πλευρές. Γενικά, οι πληροφορίες για τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου στην Καλαμαριά είναι λίγες, με κύρια διαθέσιμη πηγή την εφημερίδα Η Φωνή της Καλαμαριάς, η οποία εξέφραζε κυρίως τις απόψεις της αριστερής μερίδας που αποτελούσε την πλειοψηφία της περιοχής. Από την άφιξη των προσφύγων το 1920 έως και τις αρχές της δεκαετίας του 1940 η Καλαμαριά ανήκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης και ο πληθυσμός της απευθυνόταν σε αυτόν για όσα ζητήματα προέκυπταν. Οι αυξανόμενες όμως ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού, που μετά την εγκατάστασή του στην Ελλάδα προσπαθούσε να ενταχθεί στο ελληνικό γίγνεσθε, απαιτούσαν ίδρυση νέου, ξεχωριστού δήμου, ώστε τα τοπικά προβλήματα να επιλύονται γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά. Παρά λοιπόν τις δυσκολίες που επέφερε η γερμανική κατοχή, το Φεβρουάριο του 1942 το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τη σύσταση αυτοτελούς δήμου για την περιοχή της Καλαμαριάς. Πράγματι, στις 1 Ιανουαρίου 1943 άρχισε να λειτουργεί ο Δήμος Καλαμαριάς με διορισμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών Δήμαρχο τον Δημήτριο Παυλίδη, ο οποίος παραιτήθηκε λίγο πριν την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Κατά την πρώτη πενταετία της σύστασης του νέου Δήμου, κύριο μέλημα των τοπικών δημοτικών αρχόντων ήταν προφανώς η επιβίωση των πολιτών στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου. Μετά τον τερματισμό του εμφυλίου το 1949,
η χώρα άρχισε να εισέρχεται σε μια περίοδο εξομάλυνσης, αναγκαίας πλέον για τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών. Αξίζει να αναφερθεί πως οι πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία έργων υποδομής στην Καλαμαριά έγιναν κατά τη θητεία του πρώτου εκλεγμένου δήμαρχου Σταύρου Καρατζά, 1951-1964. Αν και οι οικονομικές δυσχέρειες αποτελούσαν συνεχές εμπόδιο. Παρ' όλα αυτά, από τις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας του Δήμου, εγκρίθηκαν και λειτουργήσαν η Διοικητική Υπηρεσία, το Δημοτικό Ιατρείο, η Υπηρεσία Καθαριότητας και η Υπηρεσία Εκενώσεων Κοινόχρηστων Βόθρων. Η δημιουργία των υπηρεσιών αυτών καταδεικνύει τις προτεραιότητες των αναγκών σε σχέση με το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Από τη δεκαετία του 1930 κιόλας, είχε παρατηρηθεί πως οι πρόσφυγες ενίσχυαν ως εργατική δύναμη τη βιομηχανία, αλλά και τη βιοτεχνία και τον τομέα των μικροεπιχειρήσεων. Παράλληλα, αναπτύχθηκε και η οικονομία της θάλασσας. Αν και ιδιαίτερα στο Καραμπουρνάκι, τα ποσοστά ανθρώπων που ασχολούνταν με την αλιεία ήταν χαμηλά. Επιπρόσθετα, περισσότερες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν μετά τη λήξη του πολέμου, όπως είναι και λογικό. Οι πιο συνηθισμένες επιχειρήσεις ήταν σχετικές με την υφαντουργία, την υματουργία, τα μηχανουργία, τους τασανάδες, δηλαδή τα ναυπηγεία αλλιευτικών σκαφών, και τα καπνεργοστάσια. Βέβαια, δεν έλειπαν και οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες, εξαιτίας της πρόσφορης για καλλιέργεια γης. Όσον αφορά στην εκπαίδευση, παρά τις κακουχίες που επικρατούσαν ως αποτέλεσμα της γερμανικής κατοχής και του ελληνικού εμφυλίου, εκπαιδευτικές δομές στην Καλαμαριά κατάφεραν να οριμάσουν και συνέβαλαν στην πολιτική αναόρθρωση της περιοχής. Ιδιαίτερα, η σύσταση και η λειτουργία του γυμνασίου είχε σημαντική συνεισφορά στην ανωδική κοινωνική κινητικότητα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το γυμνάσιο αυτό είχε κληθεί να υπηρετήσει τις ανάγκες όλων των πληθυσμών, συγκεκριμένα τις ανάγκες περίπου 12.000 ανθρώπων. Επίσης, την περίοδο μετά το 1940, η Καλαμαριά οριστικοποιήθηκε ως μέρος αναψυχής και επίσκεψης των κατοίκων της Θεσσαλονίκης για ψυχαγωγικούς λόγους. Ειδικότερα, συχνά πραγματοποιούνταν θεατρικές παραστάσεις και χορεσπέριδες, ορισμένες φορές μάλιστα και για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μάλιστα, μετά τη λήξη του πολέμου, αναπτύχθηκαν στην Καλαμαριά και οι κινηματογράφοι, οι οποίοι αποτελούν έντονη ανάμνηση στις αφηγήσεις των παλαιών Καλαμαριωτών. Πέρα από τις δημόσιες εκδηλώσεις, οι ενήλικοι κάτοικοι προφανώς πραγματοποιούσαν συχνές συνάξεις στα σπίτια, τα λεγόμενα παρακάθια. Ενώ η νεολαία είχε ως τακτική μορφή ψυχαγωγίας τα πάρτι στα σπίτια. Άλλα σημαντικά κέντρα διασκέδασης που προσέλκυαν κυρίως τους επισκέπτες της Καλαμαριάς ήταν οι ταβέρνες στην παραλιακή ζώνη, με άλλα λόγια τα κλαμπ της εποχής. Η ίδρυση σωματείων και συλλόγων ήταν συχνό φαινόμενο από τους πρόσφυγες και οι Καλαμαριώτες δεν αποτελούσαν εξαίρεση. Επιδίωκαν με τη συλλογική οργάνωση να πιέσουν τις κυβερνήσεις για την αποκατάστασή τους, να αναπτύξουν πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες ή να συσπηρωθούν με τους συντοπίτες τους. Οι πρόσφυγες, κυρίως οι Πόντιοι, οργανώνουν σωματεία και συλλόγους για να διατηρήσουν ακμαίο το ηθικό τους και να διαφυλάξουν τα ιερά και τα όσια από τις αλυσμόνητες πατρίδες τους. Ανάμεσά τους, επανιδρύω το αρχαιότερο ελληνικό ποντιακό σωματείο που είχε ιδρυθεί το 1869 στην Τραπεζούντα, την Αδελφότητα Κρομναίων. Έστραψε για να βρόντεσαι 10 φοράς και μίαν και σέβανε στο γήπεδο του απόλων τα παιδεία. Το 1926, κάποιοι νεαροί τότε πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη ιδρύουν τον αναμορφωτικό σύλλογο Καλαμαριάς ο Απόλλων. Η γνωστή όμως ποδοσφαιρική ομάδα δημιουργήθηκε το 1928, οπότε και έλαβε μέρος για πρώτη φορά στο τοπικό πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, στη Γ κατηγορία και ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια. Βέβαια, στα επόμενα χρόνια, οι δύσκολες συνθήκες ζωής, η έλλειψη γηπέδου και οι πλημελείς προπονήσεις κατατάσσουν το σύλλογο τελευταίο στη βαθμολογία. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, παρόλο που είχε ατονίσει κάθε αθλητική δραστηριότητα, ο Απόλλων Καλαμαριάς συνέχισε τη δράση του ποδοσφαιρικού του τμήματος. Συγκεκριμένα, διαμόρφωσε σε γήπεδο την πλατεία του Δήμου στις σημερινές εγκαταστάσεις της ΧΑΝ Καλαμαριάς, διοργανώνοντας ποδοσφαιρικούς αγώνες με επίλεκτους των διαφόρων συλλόγων της Θεσσαλονίκης. Μετά το τέλος του πολέμου,
ο Απόλλων Καλαμαριάς αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, αναδεικνύεται πρωταθλητής και προάγεται στην Α' κατηγορία, όπου και αγωνίζεται κατά την ποδοσφαιρική περίοδο 1946-47. Η χρυσή εποχή για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς υπήρξε αναμφισβήτητα η περίοδος 1957-1965. Κατά την περίοδο 1957-1958 αναδεικτύεται πρωταθλητής Α' κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των 16 ομάδων, όπου και κατατάσσεται τέταρτο στη βαθμολογία. Μετά ακριβώς από τις πανίσχυρες ομάδες του Πανεθνιακού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Την περίοδο 1959-1965 αξίζει να σημειωθεί πως ο Απόλλων Καλαμαριάς συμμετείχε στα πρωταθλήματα Α' εθνικής κατηγορίας με επιτυχία αξιοθαύμαστη, ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα. Παρόλη την επιτυχημένη πορεία του Απόλλωνα Καλαμαριάς, δεν μπόρεσε να κρατηθεί στην Α' κατηγορία εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων του συλλόγου. Κατάφερε όμως να επανέλθει αρχικά στη Β' εθνική και τη χρονιά 1982-1983 στην Α' εθνική με καπετάνιο τον Βασίλη Τριανταφυλλίδη, το γνωστό σε όλους μας Χάρη Κλίν, στην οποία και αγωνίστηκε για 7 συνεχόμενες περιόδους. Δυστυχώς, υποβιβάστηκε ύστερα στη Β' εθνική και αργότερα στη Γ' εθνική, στην οποία παραμένει μέχρι και σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Καλαμαριάς ήταν ο φημισμένος κωμικός Χάρη Κλίν. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βασίλης Τριανταφυλλίδης και είχε γεννηθεί στην Καλαμαριά στις 7 Μαΐου του 1940 από φτωχή οικογένεια πόντιων προσφύγων, τον Νίκο και την Κυριακή Τριανταφυλλίδη. Εξαιτίας δυσμενών οικονομικών συνθήκων, ποθήθηκε στην εργασία από την ηλικία των 5 χρόνων, ενώ παράλληλα φοιτούσε στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο Καλαμαριάς. Η συμμετοχή του σε μια βραδιά ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη αλλάζει τη ζωή του, καθώς εκτός από το πρώτο βραβείο, κερδίζει την πρόταση του Οικονομίδη να τον ακολουθήσει στην Αθήνα. Ήταν ένας πολυτάλαντος και πολυσχηδής καλλιτέχνης, πολύ αγαπητός στον κόσμο, που ασχολήθηκε για πάνω από 35 χρόνια με το θέατρο, τον κινηματογράφο, το τραγούδι, τη ζωγραφική, την ποίηση, τηλεόραση, το ποδόσφαιρο και την πολιτική. Απεβίωσε στην αγαπημένη του Καλαμαριά στις 21 Μαΐου 2018. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχό μάμα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχό μάμα, όπου κι αν πάω σ' έχω πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου το λέω και καπιέμαι. Η πατρίδα μου το λέω και καπιέμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Γεννήθηκα το 1940 στις 2 Απριλίου, δηλαδή μια μέρα αργότερα. Τη μέρα που γεννήθηκα κάτι φοβερό συνέβη. Έζησα. Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη, τα παιχνίδια στην Καλαμαριά. Όταν θέλαμε να παίξουμε τους κλέφτες και τους αστυνόμους, δεν έβρισκες κανένα που θα ήθελε να παίξει τους αστυνόμους. Πεινούσαμε, κρυώναμε και ελπίζαμε. Στην Καλαμαριά όλοι πεινούσαν, κρυώναμε και ελπίζαμε. Στην Καλαμαριά μια χούφτα ξεριζωμένη πόντι αγωνίζονταν για να ζήσουν. Ανάμεσά τους ο Μπαρμπανίκος, ο πατέρας μου, και η Κυριακίτσα, η μάνα μου. Δύσκολες και σκληρές μέρες που τις αντιμετωπίζαμε με αισιοδοξία και χαμόγελο. Εδώ έμαθα να κλαίω. Εδώ έμαθα να γελάω. Όλα σε τούτο τον τόπο έχουν κάτι να σου πούν. Κάτι να σου θυμίσουν. Σε αυτό το σπίτι πρωτόπαιξα καραγκιόζη στο σεντόνι της μάνας μου. Εδώ μάζευα τους φίλους μου και τους έλεγα τα αστεία μου. Και σε αυτό το σπίτι, κάθε καλοκαίρι, ζω το σήμερα και το χθες με την οικογένειά μου. Hey.
καρδία έχει δύο μαυλακιά. Σου ευδαλίνει η καρδία έχει δύο μαυλακιά. Ας έναν τρεχνέτε ματάκια σαν λότα φαρμακιά. Ούχα σε έναν τρεχνέτε ματάκια σαν λότα φαρμακιά. Το γιολίκον την Γερμανά κι όλο το καλό το χτινό. Πόσα βράδα σε μονάσαι σε με το Κωνσταντίνο. Ωχ πόσα βράδα σε μονάσαι σε με το Κωνσταντίνο. Καλά Μαρία, καλά Μαρία και δε μορφού χωριών. Καλά Μαρία, καλά Μαρία και δε μορφού χωριών. Να μην είσαι τάτσα μου να θέτουν άλλου καρές. Μνήμες παλιές ξαναζωντανεύουν, τραγούδια παλιά, αγαπημένα. Φίλοι καλοί που δεν ξεχάστηκαν. Και είναι η συνάντηση και η κουβέντα μαζί τους, χθεσινός διάλογος που μείνει στη μέση. Για να συνεχιστεί με την ίδια ζεστασιά σήμερα. Κι ας πέρασαν χρόνια ολόκληρα από τότε. Παιδιά της Ανατολής, πονεμένα, που κλείνουν μες στο γέλιο τους τον πόνο και το παράπονο. Μαύρα κορακίσια μάτια, έτοιμα να γεμίσουν δάκρυα στο ακούσμα της λύρας. 1947. Για πρώτη φορά πέρασα αυτή την πόρτα. Δημοτικών σχολείων Καλαμαριάς. Τα παιχνίδια μου άρεσαν πιο πολύ από τα μαθήματα, αλλά και στα δυο τα κατάφερνα. Πρώτος στο σχολείο, αλλά και πρώτος στο παιχνίδι, όταν έβρισκα λίγο χρόνο. Γιατί δούλευα από μικρό παιδί. Πότε κουλουράς, πότε φυστικάς, που να βρεις ώρα για παιχνίδι. Στη ζωή μου όλα τα χόρτασα. Το παιχνίδι όμως ακόμα μου λείπει. Πέμπτο γυμνάσιο Αρένων Θεσσαλονίκης. Παραδοσιακών κτίριων διατηρητέρων. Οι τρεις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου. Οι καλοί φίλοι που δεν χάθηκαν. Οι πρώτες μου παραστάσεις στο προάβλιο δίπλα στο σκάμα. Πρώτοι μου θεατές οι συμμαθητές μου. Αυτοί μου χάρισαν και το πρώτο μου χειροκρότημα. Σήμερα, η Καλαμαριά αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας, με πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκους και έκταση 7.200 στρέμματα, και είναι μια από τις ομορφότερες και αξιοθέατες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Από τότε που ξεκίνησα για το Καραμπουρνάκι με τη λαχτάρα στην καρδιά, με τη κρυφό μεράκι. Το περσινό καλοκαιράκι, αχ πόσο τ' αποθύμησα. Το περσινό καλοκαιράκι, αχ πόσο τ' αποθύμησα. Στα σοκάκια μες στην αντιλιά, τα μαλλιά μου έλουζε σπηλιά. Δίπλη ανάσα μες στο στόμα, πιάσαμε ρίζες μες στο χώμα, γίναμε δέντρο για πουλιά. Γράψα και στο μήνυσα για να σε δω μια στάλα. Φεγγάρι και άστρο περσινό και φέτινη ψυχάλα. Με κάνει θύμιση σου βάλα για να σε βρω ξεκίνησα. Με κάνει θύμιση σου βάλα για να σε βρω ξεκίνησα. Στα σοκάκια
με στην αντιλιά. Τα μαλλιά μου έλουζε σφυλιά, δίπλη ανάσα μες στο στόμα, πιάσαμε ρίζες μες στο χώμα, γίναμε δέντρο για πουλιά. Στα ψόκακια μες στην αντιλιά, τα μαλλιά μου έλουζε σφυλιά, δίπλη ανάσα μες στο στόμα, πιάσαμε ρίζες μες στο χώμα, γίναμε δέντρο για πουλιά. Στα νύχτα με την παρκούλα, γλυκιά μου παρικούλα, να σου παίξω φίνο μπαγλαμά. Σου αυλή, μέσα σε κάθε χέρι μοσχοβολάει για σέμι, φωλιάζει περιστέρι. Καλαμαριά, καλαμαριά, λεβέντες μεγαλώνεις, κι όταν κλετούν και τραγουδούν πως τα στρασί ψηλώνεις. Κι όταν κλετούν και τραγουδούν πως τα στρασί ψηλώνεις.